Στις 26 και 27 Μαΐου, το Institute of Finance and Financial Regulation διοργανώνει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης το Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα ESG for Banks, Firms and Institutional Investors, Advantages and Challenges. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Γιώργο Σκιαδόπουλο, διευθυντή του IFFR, καθηγητή στο Queen Mary University του Λονδίνου και στο Πανεπιστήμιο Πειραιός, για να μας εξηγήσει λίγο περισσότερο το θέμα του συνεδρίου και τι περίπου θα ακούσουμε. Κύριε Σκιαδόπουλε, καλημέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Γεια σας, κύριε Σπύρου, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το τι είναι το ESG, τι σημαίνουν αυτά τα αρχικά. Το ESG είναι ένα ακρόνυμο, είναι τρεις λέξεις, E για environmental, περιβάλλον, S για social, κοινωνία, και G για governance, παραπέμπει στην εταιρική διακυβέρνηση των εταιριών. Είναι λοιπόν ένα τρίπτυχο, το οποίο είναι ιδιαίτερα επίκαιρο στις ημέρες μας και ουσιαστικά είναι ένα πλαίσιο κριτηρίων τα οποία έχουν να κάνουν με τις στρατηγικές των εταιριών, των θεσμικών επενδυτών και των τραπεζών προς την επίτευξη αυτού του οποίου, το οποίο καλούμε μια βιώσιμη οικονομία. Άρα θέλουμε οι σημαντικοί παίκτες να ενεργούν με γνώμονα πώς να βελτιωθούμε σε αυτές τις τρεις διαστάσεις, σε αυτά τα τρία κριτήρια. Γιατί είναι επίκαιρο όμως ένα τέτοιο συνέδριο σήμερα? Η αλήθεια είναι ότι το ESG ως έννοια δεν είναι κάτι το οποίο εμφανίστηκε αποκλειστικά στις ημέρες μας. Υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλά νομίζω ότι στις ημέρες μας έχουν υπάρξει κάποια γεγονότα τα οποία, αν θέλετε, αναφλέξανε το ενδιαφέρον των εμπλεκομένων παικτών προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι ενδεικτικά να πω, προφανώς η κλιματική αλλαγή έχει ευαισθητοποιήσει περισσότερο την κοινωνία, τους επενδυτές, εταιρείες, τις τράπεζες. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε αυτή την κλιματική αλλαγή. Όσον αφορά το social, ο κορονοϊός ανέδειξε ότι οι εταιρείες οι οποίες σέβονται τους εργαζόμενους τους ευημερούνε. Έχουμε θέματα επίσης ευρύτερα κοινωνικά, δηλαδή θέλουμε την ισότητα των φύλων, θέλουμε να σεβόμαστε τις ιδιαιτερότητες των εργαζομένων, δεν θέλουμε να υπάρχουν ανισότητες στις αμοιβές ανάμεσα στα δύο φύλα, θέλουμε προϊόντα τα οποία είναι υποφελή για την υγεία των καταναλωτών. Οπότε αυτό πιάνει το S, την S διάσταση, και όσον αφορά το G, την εταιρική διακυβέρνηση, επίσης και αυτό είναι κάτι επίκαιρο, όπως ίσως γνωρίζετε και στην Ελλάδα με το νέο νόμο περί εταιρικής διακυβέρνησης. Θέλουμε, για παράδειγμα, στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών να υπάρχει έτσι εκπροσώπηση και από τα δύο φύλλα και γενικότερα να έχουμε μια χρηστή εταιρική διακυβέρνηση η οποία θα προστατεύει και τις εταιρείες αλλά και τους πελάτες αυτών που είναι η ίδια η κοινωνία. Τώρα, σε ποιους απευθύνεται και αν θέλετε να μας δώσετε και λίγο τη θεματολογία του συνεδρίου. Απευθύνεται, όπως είπαμε, σε οποιονδήποτε έχει να κάνει με αυτές τις τρεις διαστάσεις. Οι παίκτες αυτοί, οι stakeholders όπως λέμε, είναι προφανώς οι εταιρείες, είναι οι τράπεζες, είναι οι θεσμικοί επενδυτές, είναι οι εποπτικές αρχές, οι νομοθέτες, η ίδια η κυβέρνηση, σε ακαδημαϊκούς και φυσικά και στα media. Το αντικείμενο, αν θέλετε, έτσι, του συνεδρίου, έτσι επιγραμματικά, να πω ότι πιάνει ακριβώς τις ενότητες που ενδιαφέρουν τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη. Γίνεται σε δύο ημέρες. Στην πρώτη ημέρα έχουμε μία ενότητα σχετικά με βιώσιμη τραπεζική, sustainable banking, όπως επίσης έχουμε και θέματα πώς να κάνουμε τις μετρήσεις ESG. Για παράδειγμα, πολλοί θεωρούν τα λεγόμενα ESG ratings είναι το ανάλογο των credit ratings.
Όπως δηλαδή παλαιότερα αξιολογούσαμε μια εταιρεία την πιστοληπτική της ικανότητα διαβαθμίζοντας την ανάλογα, πλέον θα τη διαβαθμίζουμε, θα την αξιολογούμε ανάλογα με την επίδοσή της σε όρους ESG. Εκεί όμως έχουμε πολύ σημαντικές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε, διότι τα ESG ratings διαφέρουν δραματικά ανάλογα με το ποιος είναι ο πάροχος αυτής της πληροφορίας. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι ο συντελεστής της σχέτησης μεταξύ των ESG ratings από διάφορους παρόχους είναι μόλις περίπου 0,55 από διεθνείς μελέτες που έχουν γίνει, όταν οι αντίστοιχοι συντελεστές της σχέτησης για credit ratings είναι 0,95. Δηλαδή αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ότι ένας πάροχος μπορεί να διαβαθμίσει την εταιρεία Χ ότι είναι top σε όρους ESG ratings, ενώ ένας άλλος πάροχος στην ίδια εταιρεία να την κατατάξει πάρα πολύ χαμηλά. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί προβλήματα, διότι οι επενδυτές δεν ξέρουν ποιο rating να εμπιστευτούν. Δημιουργείται το λεγόμενο confusion, η σύγχυση. Άρα η πρώτη ενότητα θα θίξει τέτοιου είδους θέματα. Θα έχουμε επίσης ένα πάνελ, το οποίο θα έχει να κάνει από εκπροσώπους έτσι, θεσμικούς. Το πάνελ αυτό θα συντονιστεί από τους Financial Times. Επίσης, θα έχουμε ομιλητή, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα εταιρικών στρατηγικών, πώς η εταιρεία μπορεί να μετασχηματιστεί για να πετύχει τα ESG ratings. Και αυτό ενδιαφέρει επίσης και επειδή ο συγκεκριμένος ομιλητής έχει μεγάλη εμπειρία και στο real estate, με δεδομένο ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή γίνονται μεγάλες επενδύσεις σε real estate, για παράδειγμα στο ελληνικό, θα είναι σημαντικό έτσι να ακουστεί πώς μπορούμε να αναπτύξουμε, αν θέλετε, το real estate στην Ελλάδα με όρους φιλικούς προς το περιβάλλον. Την δεύτερη ημέρα θα ξεκινήσουμε μια ενότητα για θεσμικούς επενδυτές και θα μιλήσουμε και για θέματα ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Θα υπάρχει εκπρόσωπος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρμόδια σε θέματα νομοθεσίας σε ESG και περιβάλλον. Θα υπάρχει εκπρόσωπος από μια κορυφαία εταιρεία στον χώρο των ασφαλιστικών εταιριών, τη Swiss Re. Διαχειρίζεται η Swiss Re περίπου 110 δισεκατομμύρια. Θα είναι η επικεφαλής σε ESG αυτής της εταιρείας, η οποία αποτελεί, αν θέλετε, ένα case study στην Ελβετία, διότι η Swiss Re μετασχηματίστηκε και επενδύει με κριτήρια ESG. Και θα έχουμε επίσης μια ομιλία που θα παρουσιάσω αποτελέσματα από μια μελέτη με συνεργάτες από την Κεντρική Τράπεζα της Δανίας, πώς μπορούμε να μετρήσουμε κλιματικούς κινδύνους, εάν αυτοί αντανακλώνται στις τιμές των μετοχών και αν τελικά οι θεσμικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών ταμείων και ασφαλιστικών εταιριών, λαμβάνουν υπόψη αυτούς τους κλιματικούς κινδύνους. Εκεί στο τέλος της δεύτερης ημέρας θα έχουμε επίσης ένα άλλο πάνελ, το οποίο επίσης θα συντονιστεί από τους Financial Times, όπου οι εκπρόσωποι των υποστηρικτών του IFFR θα παρουσιάσουν τις απόψεις και τις στρατηγικές τους σε θέματα ESG. Τώρα, καλύψατε την επόμενη ερώτηση που ήθελα να σας κάνω. Για ποιο λόγο μπορεί να ενδιαφέρει τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά μιας και θα έχετε ένα τόσο σημαντικό ομιλητή από ένα τόσο μεγάλο οργανισμό όπως η Swiss Re, παγκόσμιο, αντασφαλιστικό οργανισμό, νομίζω ότι καλύψατε την ερώτησή μου, εκτός αν θέλετε να προσθέσετε κάτι πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι επειδή τα ασφαλιστικά ταμεία και οι θεσμικοί και οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι κατεξοχήν long-term investors, όπως λέμε, δηλαδή επενδύουν έχοντας έναν μακρύ χρονικό επενδυτικό ορίζοντα κατά νου, έτσι ώστε να ικανοποιήσουν στη συνέχεια τους πελάτες τους, το ESG είναι ένα θέμα το οποίο είναι κατεξοχήν ενδιαφέροντος για εκείνους, το οποίο όμως επίσης παρουσιάζει προκλήσεις για αυτούς. Διεθνώς αυτή τη στιγμή, για ασφαλιστικά ταμεία και για ασφαλιστικές εταιρείες, ένα μείζον θέμα το οποίο έχει ανακύψει είναι το λεγόμενο decarbonization των επενδυτικών χαρτοφυλακίων τους. Αν το λέγαμε στα ελληνικά, το να αφαιρέσουμε τον άνθρακα μέσα από το χαρτοφυλάκιο όμως επενδυτικό. Τι σημαίνει αυτό? Να μην επενδύουμε πλέον σε εταιρείες οι οποίες δεν είναι φιλικές στο περιβάλλον, και να βγάλουμε αυτές τις brown firms, όπως λέγονται, και να τις αντικαταστήσουμε με τις πράσινες εταιρείες, τα green firms. Αυτή η αλλαγή του επενδυτικού χαρτοφυλακίου έχει πολλές δυσκολίες και γι' αυτό αυτή τη στιγμή οι πολλοί θεσμικοί επενδυτές δυσκολεύονται στο να το κάνουν, διότι η αντικατάσταση των brown firms με green firms έχει υψηλά κόστη συναλλαγών. Σκεφτείτε, για παράδειγμα,
Τα ταμεία αυτά τα ασφαλιστικά επενδύουν συνήθως σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιώντας ETFs, τα Exchange Traded Funds, όπου για να αντικαταστήσουμε τώρα κάποιο brown firm που βρίσκεται μέσα σε αυτό το ETF, θα πρέπει να αντικαταστήσουμε όλο το ETF. Οπότε αυτό έχει κόστη συναλλαγών. Επίσης, πολλά από αυτά τα ταμεία επενδύουν στα λεγόμενα illiquid assets, δηλαδή assets τα οποία δεν είναι άμεσα διαπραγματεύσιμα και εξ ορισμού η αντικατάσταση αυτών έχει επίσης μεγάλα κόστη συναλλαγών. Υπάρχει επίσης το ζήτημα ότι για να γίνει αυτό χρειάζεται υψηλή τεχνογνωσία, που σημαίνει ότι πρέπει να έχεις ανθρώπους μέσα στο προσωπικό σου που να κάνουν την επίβλεψη των εταιριών και την αξιολόγηση αυτών σε όρους ESG. Αυτό επίσης προσθέτει ένα υψηλό κόστος στις συναλλαγές, που μεταφέρεται προφανώς στη συνέχεια στους μεριδιούχους και στους πελάτες αυτών των εταιριών και τελικά στους ασφαλισμένους. Και φυσικά υπάρχει ένα γενικότερο, αν θέλετε, ερώτημα, στο οποίο αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχουμε σαφή απάντηση. Υπάρχει επιστημονική έρευνα σε εξέλιξη πάνω σε αυτό το θέμα, που είναι τελικά το κατά πόσο το να επενδύουμε σε green firms μας βελτιώνει σε όρους απόδοσης κινδύνου. Ξέρετε, όταν πούμε ότι κάποιες εταιρείες πρέπει να βγουν από το χαρτοφυλάκιό μας, αυτές οι εταιρείες μπορεί να έχουν τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα πολύ υψηλές αποδόσεις και χαμηλό κίνδυνο. Αυτό που λέμε οι διαχειριστές των επενδυτικών χαρτοφυλακίων, μπορεί το Sharpe ratio αυτό να είναι υψηλό. Άρα θα πει ο διαχειριστής, κοίταξε να δεις, να σου αφαιρέσω το brown firm και να σου βάλω ένα green firm, αλλά εσύ ως συνταξιούχος είσαι διατεθειμένος να υποστείς ένα κόστος στην απόδοση την οποία θα λάβεις. Τώρα, αυτό είναι ένα ερώτημα και αυτή τη στιγμή η επιστημονική, αν θέλετε, έρευνα προσπαθεί ακριβώς να δει κάτω από ποιες συνθήκες μπορούμε να κάνουμε αντικατάσταση των brown firms με green firms χωρίς να πληγεί η ευημερία, αν θέλετε, των δυνητικών συνταξιούχων. Είναι ένα ερώτημα το οποίο έχει δύο όψεις. Κάποιοι λένε ναι, κάνε το decarbonization γιατί θα έχεις ωφέλη. Κάποιοι άλλοι λένε μην το κάνεις. Υπάρχει αυτή, αν θέλετε, η συζήτηση αυτή τη στιγμή, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η μελέτη αυτή εξελίσσεται και στο IFFR αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει, ξεκινήσει και κάνουμε μελέτη και προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα, ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον το αντικείμενο του συνεδρίου. Να βάλουμε λοιπόν μια τελεία εδώ, ώστε να ακούσουμε περισσότερα την επόμενη εβδομάδα. Αλλά πριν κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, να μας δώσετε και ένα update με την ευκαιρία που σας έχουμε μαζί για το πού βρίσκεται το IFFR. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Το IFFR το ξεκινήσαμε τον Ιούνιο του 2018, δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου, έτσι πλησιάζουμε αν θέλετε προς την τριετία σιγά σιγά. Όταν το πρωτοξεκινήσαμε προφανώς δεν ήταν γνωστό, αλλά επειδή δομήθηκε σε πολύ στέρεες βάσεις, το προσωπικό αυτού, οι άνθρωποι που συνεργάζονται είναι είτε κορυφαίοι πανεπιστημιακοί από κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, από Ευρώπη, Αμερική, και έχουμε παράλληλα και επαγγελματίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους στις διεθνείς αγορές. Οπότε ενδεικτικά σας αναφέρω πανεπιστήμια και οργανισμούς όπως το Yale, το Cornell, το Chicago, το Northwestern, το UCLA, το LSE, το Queen Mary, το Imperial και οργανισμούς όπως οργανισμός το George Soros Fund, η Citigroup, Goldman Sachs, το Hedge Funds. Το δομήσαμε λοιπόν σε στέρεες βάσεις και νομίζω η ελληνική κοινωνία αλλά και γενικότερα η διεθνή κοινότητα, διότι οι δραστηριότητες του IFFR δεν περιορίζονται μόνο στην ελληνική επικράτεια. Αυτή τη στιγμή να σας πω για παράδειγμα το προσεχές συνέδριο, έχουν ήδη γραφτεί περίπου 700 σύνεδροι από όλο τον κόσμο, από Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Αυστραλία. Άρα βλέπετε έχει μια διεθνή απήχηση. Το ίδιο συνέβη και με το προηγούμενο συνέδριό μας σε ασφαλιστικά ταμεία που διοργανώθηκε τον Ιανουάριο. Είχαμε συνέδρους από 15 χώρες. Άρα λοιπόν δομήθηκε σε στέρεες βάσεις και η ελληνική κοινωνία και η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει πλέον την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών τις οποίες δίνουμε και αυτές οι υπηρεσίες συνίστανται σε διοργάνωση εκδηλώσεων όπου λειτουργούμε σαν think tank, forum. Δεν είμαστε απλά διοργανωτές μιας εκδήλωσης, αλλά θέλουμε να φέρουμε το κοινό σε επαφή με τις τελευταίες εξελίξεις. Γι' αυτό και οι εκδηλώσεις μας, όπως αυτή εδώ αυτή τη στιγμή, είναι άνευ κόστους.
Και είναι και κάτι που πετυχαίνεται, αν κρίνουμε από το προηγούμενο συνέδριο. Ακριβώς. Και έχουμε και δραστηριότητες και σε επίπεδο εκπαίδευσης και σε επίπεδο consulting. Συνεπώς είμαστε πολύ χαρούμενοι που το βλέπουμε. Το ξεκινήσαμε από το μηδέν, σαν ένα μωρό το οποίο μεγαλώνει. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι και για την αποδοχή την οποία λαμβάνουμε. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και όλες, αν θέλετε, τους λέμε συνεργάτες, είναι οι χορηγοί μας. Είναι μια μεγάλη πλειάδα από ιδρύματα, από κοινοφελή ιδρύματα, είναι από εταιρείες, είναι από τράπεζες, είναι από θεσμικούς επενδυτές. Έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και θα ήθελα, μια που μου δίνει την ευκαιρία, να ευχαριστήσω, ξέρουν ποιοι είναι εκείνοι, να τους ευχαριστήσω όλους και με τους συνεργάτες μας φτιάχνουμε μακροχρόνιες συνεργασίες, τους βλέπουμε ως συνεργάτες, να μεγαλώσουμε μαζί και τελικά να βοηθήσουμε και την ίδια τη χώρα εδώ. Μάλιστα, πριν κλείσουμε να πούμε ότι μπορούν οι φίλοι που μας ακούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και στο nextdeal.gr για το συνέδριο αυτό που πρόκειται να γίνει 26 και 27 Μαΐου. Κύριε Σιαδόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, κύριε Σπύρου, σας ευχαριστώ.